Σκληρός δεχθεί να φορέσει το βραχιολάκι, θα βγει από τη φυλακή. Κύριε Χατζηνικολάου, τους νόμους τους φτιάχνουμε για να ισχύουν για όλους. Και όταν φτιάχνεις έναν νόμο και τον έχεις μάλιστα ψηφίσει, για να τον αλλάξεις πρέπει να φτιάξεις άλλο νόμο. Μεταναστευτικό. Και κλείνω με αυτό. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα για τη διακυβέρνησή σας. Διότι είμαστε και σε μια θερμή φάση των όσων συμβαίνουν σε χώρες όπως η Συρία, αλλά και σε άλλες χώρες γύρω εκεί από την δράση των τζιχαντιστών, και αυτό προκαλεί ένα μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης προς την Νότια Ευρώπη. Έτσι. Τι προοπτικές υπάρχουν? Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στη χώρα μας, στην κοινωνία μας, ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση είναι ένα πρόσθετο μεγάλο πρόβλημα, ένας βρόγχος για την ελληνική οικονομία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και μια μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Ένα από τα κρισιμότερα θέματα που έχει να διαχειριστεί η Ευρώπη. Κάποιος μου είπε, ένας απλός πολίτης, το αεροπλάνο της πτήσης που πήγαινα για τις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό και τη Σύνοδο για το μεταναστευτικό, μου λέει: Πρόεδρε, πάτε να συζητήσετε ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί εύκολα. Διότι έρχονται οι φτωχοί και οι νέοι για να φάνε τους, εντός εισαγωγικών κρατήστε το, τους πλούσιους και τους γερασμένους. Αυτή είναι η εικόνα. Νέοι άνθρωποι, νεότεροι στη γερασμένη Ευρώπη, προσδοκούν, φτωχοί και εξαθλιωμένοι, προσδοκούν να βρουν μια καλύτερη ζωή. Και δεν τους σταματάει τίποτα. Ούτε τα κύματα, ούτε η πνιγμή, ούτε τα ναυάγια. Έχει αυξηθεί πράγματι η ροή. Κατά μεγάλο ποσοστό πλέον είναι προσφυγική ροή και όχι μεταναστευτική. Από τη Συρία. Και αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά που έχουμε. Κατά 80% οι ροές που έχουμε είναι μεταναστευτικές ροές. Από 8.500 το τρίμηνο, το αντίστοιχο του 14, έχουμε φτάσει στις 20.000. 80% πρόσφυγες και όχι μετανάστες, πρόσφυγες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία από τη Συρία. Ο Ευρωπαϊκός Βορράς και όμως σφυρίζει αδιάφορα, κύριε Πρόεδρε. Πριν πάμε στον Ευρωπαϊκό, τα μέτρα δηλαδή, πριν πάμε στον Ευρωπαϊκό που Βορρά, προέκυψαν από τη Σύνοδο Κορυφής, είναι ασπιρίνες. Πριν πάμε στον Ευρωπαϊκό Βορρά, να πάμε λίγο και στον τρόπο που εμείς το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα για αδιέξοδους λαϊκισμούς, ανέξοδους λαϊκισμούς. Βγήκε να μας κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία τις πρώτες μέρες μετά το Πάσχα ότι ανοίξαμε εμείς τα σύνορα και μπήκανε μέσα. Ένα τεράστιο ευρωπαϊκό θέμα, το οποίο το βρήκαμε φυσικά και θα το βρίσκαμε και θα το είχαν και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, ανοίξαμε τα σύνορα εμείς. Και τις επόμενες μέρες δυστυχώς είχαμε αυτό το δραματικό γεγονός που ανέδειξε ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα και ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με σύνοδο κορυφής για τα τεράστια μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα. Έλεος. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, να δούμε. Μήπως έχουμε δώσει και εμείς το σήμα μιας χαλάρωσης στο θέμα αυτό? Τι χαλάρωση? Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Ποια χαλάρωση? Λέει δηλαδή. Η αντιπολίτευση είχε 90 εκατομμύρια ευρώ προγράμματα την τελευταία διετία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και δεν απορρόφησε ούτε ένα ευρώ για να φτιάξει κέντρα υποδοχής. Ούτε ένα ευρώ. Μόνο επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις με επιχειρήσεις σκούπα που τους παίρνεις από την Ομόνοια αλλά τους πας κάπου αλλού. Κάπου τους πας, δεν τους ξαφανίζεις, δεν τους θάβεις. Υπάρχει το πρόβλημα. Ούτε ένα ευρώ από τα 90 εκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα υποσυμφορήσουμε τα νησιά μας και ιδίως το καλοκαίρι που θα έχουμε και τουριστική περίοδο. Διότι να μην έχουμε, που έχουμε το πρόβλημα της προσφυγικής ροής, να μην έχουμε και θέμα με τον τουρισμό. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο, έχουμε κάνει υπουργικές συσκέψεις, έχουμε κάνει συσκέψεις με τους περιφερειάρχες, με τους δήμαρχους, με τον επίτροπο για τη μετανάστευση, τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Αυξήσαμε τα κονδύλια στην Σύνοδο Κορυφής. Στην Σύνοδο Κορυφής έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ότι δεν έδωσαν πολλά με ασπιρίνες. Τουλάχιστον όμως καταφέραμε να βάλουμε στο επίκεντρο και την Ελλάδα. Ήταν έξω η Ελλάδα. Τη σύνοδο την προκάλεσε ο Ματέο Ρέντσι και πριν τηλεφωνήσω στον Τούσκ παραμονή της συνόδου και του ζητήσω επιτακτικά
να μπει και το θέμα της ανατολικής εισόδου, το θέμα της Τουρκίας, το θέμα της Συρίας, υπήρχε μονάχα Λιβύη και μεταναστευτικές ροές, όχι προσφυγικές ροές. Και εδώ πρέπει να δούμε, και πρέπει να πω ότι στη Σύνοδο με υποστήριξε στο αίτημά μου αυτό τόσο ο Ολάντ όσο και η Μέρκελ, σε αυτό ήταν θετική, ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή, στα παράλια της Τουρκίας, υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες Σύροι. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έρθει σε μια επικοινωνία με την Τουρκία και να τη βοηθήσει κιόλας αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσει συνθήκες διαμονής ανθρώπινες και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε πώς θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, εάν αποκατασταθεί, που οι πόλεμοι γεννούν την προσφυγική ροή, δεν τη γεννά το γεγονός ότι θέλουν να φύγουν ξαφνικά, αυτοί θα περάσουν στην Ευρώπη. Θα βρουν τον τρόπο. Και θα περάσουν στην Ευρώπη διαμέσου των ελληνικών νησιών, κύριε Χατζηνικολάου. Και εδώ λοιπόν δεν έχουμε ένα θέμα όπως είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα που έμπαινε και το ρατσιστικό στοιχείο με τους κακούς Αλβανούς οι οποίοι φταίγαν για όλα ή τους κακούς Πακιστανούς. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται και είναι το στοιχείο το διαφορετικό είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Έρχονται με τα τάμπλετ και τα κινητά, τα iPhone και ξέρουν και γλώσσες να μιλάνε. Και έρχονται για να περάσουν όχι στην Ελλάδα, γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα πράγματα είναι δύσκολα. Έρχονται για να πάνε στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει η Ευρώπη να σταματήσει να στρουθοκαμιλίζει. Η Ευρώπη να καταλάβει ότι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό με καταστολή, με διαμερισμό της ευθύνης. Πρέπει να αναλάβει μέρος της ευθύνης. Πρέπει να βοηθήσει τις χώρες transit, τις χώρες από όπου προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, να βοηθήσει τις χώρες υποδοχής, όπως οι χώρες του Νότου, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, και να τις βοηθήσει έμπρακτα και με οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα. Και βεβαίως εμείς αυτό που έχουμε φροντίσει είναι να φτιάξουμε δομές, κλειστές δομές για 2.500 ανθρώπους, μοιράζοντας μέσα στον ιστό της υπηρετικής Ελλάδας, να φτιάξουμε μέσα στα νησιά που είναι νησιά υποδοχής δομές σε ακατοίκητα ξενοδοχεία, σε χώρους όπου μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενηθούν. Και με ένα πλοίο το οποίο θα μισθώσουμε για τους καλοκαιρινούς μήνες να γίνεται γρήγορα η μεταφορά τους, προκειμένου να μην μένουν στα νησιά αυτά τις μέρες του καλοκαιριού, ιδιαίτερα που είναι της τουριστικής περίοδου, και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να διαμορφωθούν κέντρα, και εκεί είναι η εγκληματική στάση της προηγούμενης κυβέρνησης, που τα 90 εκατομμύρια δεν τα αξιοποίησε να φτιάξει κέντρα. Διότι αν είχαμε κάποια κέντρα υποδοχής ικανά να σωρεύσουν τις ροές αυτές, θα γινόταν εκεί η ταυτοποίηση και ο διαχωρισμός τους σε πρόσφυγες που αραιτούνται και χρήζουν ασύλου, όπου με το άσυλο μπορούν να πάρουν και έγγραφα ταξιδιωτικά για 3 μήνες, προκειμένου να φύγουν να πάνε στις χώρες όπου θέλουν να πάνε. Ένα ακόμη τελευταίο ερώτημα.